Άμεση ανάκτηση κατοχής από τον Μεϊτέ. Για λίγο χάθηκε η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Ο Μεϊτέ πατά περιοχή με τον Παπαδόπουλο. Στο έδαφος οι δυο τους. Τη γωνία της μικρής περιοχής δείχνει ο Κώστας Πουλικίδης. Εδώ Μεϊτέ. Βρέθηκε στο έδαφος αυτή τη μονομαχία με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Χαμόγελα προφανώς. Ιρωνικά δεν δείχνει να συμφωνεί με την απόφαση που πήρε ο ρέφερι της αναμέτρησης. Πέρασε πολύ εύκολα από τον Νούνιες ο Μπάμπα και βλέπει την κίνηση του Σαμάτα. Σαμάτα για τον Τάισον. Τάισον για τον Μεϊτέ. Το σούτ με το δεξί μπάλα φεύγει έξω. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία του μάτς. Είναι χαμένη για τον ΠΑΟΚ στο 12ο λεπτό. Θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής ο Ανδρέγια Ζίβκοβιτς. Απευθείας εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Βρίσκει ελάχιστα, έχω την εντύπωση, με το αριστερό χέρι την μπάλα ο Κοσέλεφ. Της αλλάζει τόσο όσο πορεία, εδώ θα φανεί καλύτερα, ναι. Και κίνηση προς τον εσωτερικό, τον κεντρικό άξονα. Με το αριστερό παίζει για τον Ρουμπέν Μαρτίνεθ. Ο Ρουμπέν Μαρτίνεθ θέλει να σηκώσει και να βάλει την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κερδίζει από το κακό κοντρόλ του Γιονιώτο. Το σουτ καλό από τον Νούνιες. Ο Κοτάρσκι. Τελική προσπάθεια στην εστία στο 17ο λεπτό από τον Κρίστοφερ Νούνιες. Για τον Ότο ανοίγει το Ζίβκοβιτς. Κράτησε Ότο. Αλλά φτάνει στον Κωνσταντέλια. Το σουτ με το δεξί έξω. Και στην δεύτερη απειλητική του προσπάθεια ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει εστία. Μπάμπα για Κωνσταντέλια, αλλάζουν οι δυο τους μέσα στην περιοχή. Ο Μπάμπα γυρίζει χαμηλά για τον Σαμάτα, που σαν να μην είχε αποφασίσει αν ήθελε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο ή να κοντρολάρει, δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Και με την εστία ουσιαστικά είναι υπεράσπιστη. Άλλαξε πόδι ο Ότο, αλλά δεν του βγήκε, καθώς δεν πέρασε η πάσα του. Νούνιες για τον Μάλτσι. Ανοίγει το Τσιλούλης δεξιά. Ο Τσιλούλης απέναντι από τον Κοτάρσκι. Κάνει τις προσποιήσεις με το αριστερό προς το πίσω δοκάρι εκεί που είχε κάνει κίνηση ο Κρίστοφερ Νούνιες. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά για τον Μεϊτέ. Ο Κορνέζος ξαναχτύπησε και λίγο στο δοκάρι. Ο ίδιος ο στόπερ της Λαμίας. Βρέθηκε στο χορτάρι ο Μπράντον Τόμας. Στην εκτέλεση ο Ανδρία Ζίβκοβιτς. Πρώτο δοκάρι κεφαλιά από τον Μεϊτέ, ο Κοσέλεφ, και μακριά ο Τζανδάρης. Τάισον δοκιμάζει με το δεξί, ο Κοσέλεφ με τις γροθιές. Όλο ένα και πιο συχνές οι επικίνδυνες επισκέψεις του ΠΑΟΚ. Δοκιμάζει αλλαγή ο Λεωνίδας Βόκολος. Ότο πατά περιοχή, ο Τόμας ψηλά. Στο 59, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ από τον Μπράντον Τόμας. Και πάλι Τάισον. Ούτε τώρα πέρασε η πάσα από τον Μπάμπα. Κωνσταντέλιας με το δεξί, ο Κωνσταντέλιας έξω. Στο 62 η φάση αυτή. Παμπαράχμαν και Τόμας είναι τελευταίοι και πιο μακρινοί που μπορούν να κάνουν την κίνηση. Κεφαλιά από τον Κετζιόρα έξω. Ο Μεϊτέ. Ισπανίο σουτάρι, δεν το κάνει ούτε τώρα. Ο Τάισον χαμηλά με το δεξί μπάλα, περνά και καταλήγει στα δίχτυα. Ο Βραζιλιάνος δίνει τη λύση στο 71ο λεπτό. Λαμία, ΠΑΟΚ 0-1. Μπαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό, στο πιο κρίσιμο, εάν θέλετε, κομμάτι του παιχνιδιού, ο Τάισον δεν χρειάστηκε να μπει στην μεγάλη περιοχή, λίγο έξω από αυτήν. Με ένα σουτ που περισσότερο είχε ακρίβεια παρά δύναμη, σαν να τοποθετεί την μπάλα στην δεξιά γωνιά του Κοσέλεφ. Κερδίζει ο Τζανδάρης ένα μακρινό σουτ από τον Κοντονίκο το μικρό. Μπάλα φεύγει έξω. Α, το θυμάται αυτό το σουτ. Ίσως και για όλη του τη ζωή. Μεϊτέ για Μπράντον Τόμας. Μούργκ μέσα στην περιοχή. Γυρίζει προς τον Ντεσπόντοφ. Έρχεται ο Τόμας. Με πολλούς παίκτες μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ένας εξ αυτών ο Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ που γυρίζει σαν σέντερ φορ, εκτελεί σαν σέντερ φορ και σκοράρει σαν σέντερ φορ. Για το Λαμία ΠΑΟΚ 0-2. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπάμπα Ράχμαν σε κίνηση pivot πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Λαμίας και πετυχαίνει τέταρτο γκολ στη σεζόν. Ένα γκολ αρκετά διαφορετικό από αυτά στα οποία μας έχει συνηθίσει. Ένα γκολ στο οποίο ήταν στατικός. Στην αντίπαλη περιοχή, είτε όλη του την κίνηση,
πως ανέβηκε για να δώσει στήριγμα, πως έμεινε κοντά στο πέναλτι και λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και πως γύρισε για να νικήσει τον Κοσέλεφ.